είναι η στιγμή που έλαβε χώρα δυστυχώς ένα τροχαίο ατύχημα σε ένα σημείο κομβικό, γιατί περνούν γονείς, παιδιά καθημερινά. Είναι φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο και δείχνουν ακριβώς την επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημείου. Αυτή ακριβώς, αν μπορούμε να σταματήσουμε εδώ την εικόνα, να δούμε τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι είδαν με τα μάτια τους να συμβαίνει μπροστά τους, να εκτυλίσσεται αυτό το τροχαίο ατύχημα. Και μιλάμε για μικρά παιδιά. Λοιπόν, εγώ να ξεκαθαρίσω και να πω, αυτή τη στιγμή δείχνουμε ένα φωτογραφικό υλικό από τους συναδέλφους στο Flash News, στο site flashnews.gr. Πραγματικά βρέθηκαν, πήραν αυτές τις φωτογραφίες, κάλεψαν το ρεπορτάζ και εμείς δανειζόμαστε τώρα προκειμένου να δώσουμε μια συνέχεια και όσο μπορούμε και εμείς να βοηθήσουμε, να κινητοποιήσουμε τις αρχές και να βρεθεί μια λύση. Υπάρχει λοιπόν μια κινητοποίηση, μια καταγγελία των γονιών εκεί στο 10ο Δημοτικό και στο 10ο και 27ο Νηπιαγωγείο Χανίων. Εκφράζουν την αγανάκτηση, την δυσαρέσκεια και καταγγέλνουν αδιαφορία από τη Δημοτική Αρχή αναφορικά με το ατύχημα που σημειώθηκε έξω από τα σχολεία στο Σόδι και έχει να κάνει κατά κάποιο τρόπο με την επικινδυνότητα του δρόμου εκεί, της οδικής αρτηρίας. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρίνα Σκανδαλάκη, πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο 10ο Δημοτικό και 10ο και 27ο Νηπιαγωγείο Χανίων. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά είμαστε, δεδομένων των συνθήκων. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Εμείς βλέπουμε κάποιες φωτογραφίες, καλύπτουμε το ρεπορτάζ, ωστόσο είστε ένας γονέας που καθημερινά έρχεται αντιμέτωπος, έρχεστε αντιμέτωποι με αυτό το σκηνικό. Γιατί κρίνεται τόσο επικίνδυνος αυτός ο δρόμος εκεί? Καταρχάς, νομίζω ότι τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους, γιατί αυτό το τροχαίο, στο οποίο ήμουν και εγώ τυχαία παρούσα την 3η 7 Μαρτίου, δεν ήταν το πρώτο. Έχουν συμβεί αρκετά ακόμα, τα οποία βέβαια δεν ήταν αυτής της σοβαρότητας. Αλλά έχουν συμβεί, δηλαδή γονείς που προσπαθούν να φύγουν από το σχολείο με τα παιδιά τους, συνήθως μέσα στο κίνητο, είτε προς τα δεξιά είτε προς τα αριστερά, έχουν πολύ περιορισμένη ορατότητα. Με συνέπεια, κάποιες φορές, αν κάποιος έρχεται με ταχύτητα είτε από το αντίθετο είτε από το ίδιο ρεύμα, να πέσει πάνω τους. Δηλαδή, αυτό έχει συμβεί τουλάχιστον 3 φορές όσο είμαι εγώ σε αυτά τα σχολεία. Κάτι που μας έχει οδηγήσει, η αλήθεια είναι, εδώ και αρκετά χρόνια στο να εκφράσουμε τη διαμαρτυρία μας με διάφορους τρόπους, αλλά δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι, αν όχι μηδενικό, είναι ελάχιστο. Η αλήθεια είναι ότι εμείς ξεκινήσαμε πριν από αρκετά χρόνια απευθυνόμενοι στο Δήμο, στο Δήμαρχο και στους αρμόδιους αντιδημάρχους για τη διαμόρφωση συνολικά του χώρου γύρω από το σχολείο. Αν παρατηρήσετε στις φωτογραφίες, δεν υπάρχουν καν πεζοδρόμια. Έξω από το σχολείο δεν υπάρχουν πεζοδρόμια. Στο οποίο σχολείο έρχονται μαθητές τόσο του Δημοτικού όσο και του Μουσικού Γυμνασίου και Λυκείου με το οποίο συνορεύουμε, που έρχονται καθημερινά με τα πόδια. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν. Γονείς που μένουν σε πολύ κοντινή απόσταση δεν έρχονται με τα πόδια, γιατί ακριβώς φοβούνται να περπατήσουν σε αυτό το δρόμο. Είχατε χτυπήσει την πόρτα της Δημοτικής Αρχής προκειμένου, πριν γίνει το τελευταίο συμβάν, ότι εδώ αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα, πρέπει να βρεθεί μια λύση? Ποια η αντίδραση, τι σας είπαν, τι έχει γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω πολύ γρήγορα την ιστορία πώς έχει. Οι προηγούμενες διοικήσεις από τη δική μας του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ξεκίνησαν να ενοχλούν τη Δημοτική Αρχή από το 2019. Έχουμε έγγραφα με πρωτόκολλα παραλαβής προφανώς από το Δήμο, στα οποία κρούν το καμπανάκι του κινδύνου ότι κάτι θα συμβεί σύντομα. Δηλαδή ήταν φανερό, όσο αυξάνεται ο μαθητικός πληθυσμός, που αυξάνεται γενικά στα σχολεία μας εκεί, τόσο περισσότερο εύκολο είναι να γίνει και ένα ατύχημα. Έγινε μια πρώτη κρούση λοιπόν στις 29 Δεκάτου του 19. Δεν πήραμε καμία απάντηση, η οποία έγινε τυπικά και γραπτά. Δεν πήραμε καμία απάντηση αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για την περιοχή, μελέτη, οτιδήποτε. Στη συνέχεια συλλέξαμε 3.000 κοντά υπογραφές από κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι προφανώς συντάσσονται με τα αιτήματά μας της διαμόρφωσης του γενικότερου χώρου γύρω από το σχολείο όσον αφορά στην ασφαλή πρόσβαση στο σχολείο. Ενοχλήσαμε πάλι με γραπτό αίτημα, με αριθμούς πρωτοκόλλου κτλ. Το Γενάρη του 20. Η απάντηση που πήραμε τελικά ήταν 8 μήνες μετά, μας παρουσιάστηκε μία μελέτη θεωρητικής διαμόρφωσης του χώρου γύρω από το σχολείο, γιατί ζητάμε πεζοδρόμια, διάβαση, διαπλάτηση κάποιων ήδη υπάρχοντων πεζοδρομίων, τα οποία είναι πολύ μικρά, δημιουργία πάρκινγκ στο σχολείο, μιας και
δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε με τα πόδια εύκολα. Μας παρουσιάστηκε λοιπόν μια μελέτη η οποία μας είπαν ότι δεν ήταν επίσημη και ολοκληρωμένη, αλλά ότι τέλος πάντων θα ήταν το πρώτο βήμα. Το δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά, όπως καταλαβαίνετε. Και δυστυχώς από τότε το μόνο που είδαμε, δεν ξέρω αν προβάλλατε αυτή τη φωτογραφία, γιατί την είχα στείλει σε ρεπόρτερ δικό σας, είναι μία διαγράμμιση έξω της εισόδου των σχολείων. Η οποία διαγράμμιση απλά δείχνει, μπορεί κάποιος να σταθμεύσει, μία θέση πάρκινα μέα και τίποτα άλλο. Μάλιστα. Αυτή ήταν η απάντηση στις δικές μας ενοχλήσεις, στις 3.000 υπογραφές όλες τις περιοχές κτλ. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, υπάρχει κάποιο σχεδιασμό, κάποια έτσι, μορφή αντίδραση, κινητοποίηση ίσως? Από εμάς δεν υπάρχει. Είναι αύριο στις 12.30 έξω από το σχολείο, υπάρχει κινητοποίηση από τους γονείς. Το Σάββατο έχουμε συγκαλέσει γενική συνέλευση, η οποία θα γινόταν ανεξάρτητα από το συμβάν. Απλά το συμβάν ήταν που επιτάχυνε τις διαδικασίες, να σας πω την αλήθεια. Έχουμε συγκαλέσει γενική συνέλευση για να συμφωνήσουμε και με τους γονείς ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας. Έχουμε κάνει κάποια πράγματα και ο στόχος μας είναι να ζητήσουμε ακρόαση στο Δημοτικό Συμβούλιο των Χανίων για να μας πει επιτέλους κάποιος τρία πράγματα. Γιατί δεν μας απαντάνε στα αιτήματα, ναι, αν θα ολοκληρωθεί η μελέτη και αν ολοκληρωθεί πότε και πώς θα εφαρμοστεί. Αυτά τα τρία απλά πράγματα θέλουμε, δεν θέλουμε κάτι παραπάνω. Για να καταλάβουν λίγο και τηλεθεατές από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι που δεν γνωρίζουν εκεί τα της περιοχής. Πόσο μακριά είναι αυτό το σχολείο από το κέντρο των Χανίων? Δεν ανήκει στο κέντρο των Χανίων, ναι. Είναι λίγο πιο πάνω, η περιοχή λέγεται Σόδη, είναι λίγο πιο πάνω από τη Χαλέπα που φαντάζομαι ότι είναι μια γειτονιά που την ξέρουν περισσότερο, ναι, για την ιστορική στα Χανιά. Ναι. Είναι δηλαδή, θα έλεγε κάποιος, γύρω στα 3 χιλιόμετρα από το κέντρο, αλλά είναι πολύ πληθέστατη. Είναι, γιατί σας ρωτώ, ξέρετε γιατί? Έχουμε και εμείς και οι δημοσιογράφοι καμιά φορά πέφτουμε σε αυτό το τρυπάκι και δίνουμε έμφαση και στρέφουμε το βλέμμα σε αστικά κέντρα, σε πολύ διαφημισμένες και για την ιστορικότητά τους περιοχές, όπως το Ενετικό λιμάνι εκεί των Χανίων. Αλλά μήπως ήρθε η στιγμή να στρέψουμε το βλέμμα και κάπου αλλού? Πριν γίνει το κακό, να σας πω κάτι. Για μένα δεν είναι θέμα κέντρου ή μη. Το βλέμμα μας πρέπει να είναι συνεχώς στραμμένο στα παιδιά μας. Αυτό λέω. Ακριβώς αυτό, και βέβαια. Στην παιδεία τους. Βέβαια. Το σχολείο, αν είναι παλιόχωρα, στα Σφακιά, στο Σόλ, μέσα στο Ενετικό Λιμάνι. Συνυπογράφω. Δεν μας απασχολεί καθόλου. Αναφέρομαι στους υπευθύνους, στους αρμόδιους, στην αυτοδιοίκηση, στην περιφέρεια και σε όποιος έχει υπομειστεί το βάρος να προχωρήσει σε παρεμβάσεις. Δεν χρειάζεται να γίνει κακό. Μα νομίζω ότι είναι αυτονόητο. Ακριβώς αυτό δεν χρειάζεται. Θεωρείτε στην Ελλάδα και με τις τελευταίες εξελίξεις ότι είναι αυτονόητα ορισμένα θέματα? Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς αυτό όχι. Πήγα να σας πω ότι δεν ξέρω αν προσέξατε, γιατί δεν αναφέρθηκε σε πολλά site, η αλήθεια είναι, ότι η γυναίκα η οποία τραυματίστηκε ήταν έγκυος 5 μηνών. Αυτό δεν, βέβαια. Έτσι. Αυτό δεν αναφέρθηκε, ή μάλλον αναφέρθηκε, δεν αναφέρθηκε εκτενώς, η αλήθεια είναι. Εμείς διαπιστώσαμε ότι η γυναίκα και το μωρό είναι μια χαρά, γιατί εγώ ήμουνα παρούσα και δεν μπορώ να σας πω, μάλλον μπορώ να σας πω ότι έτρεμα από το φόβο μου και ψάχναμε να βρούμε γιατρό, ας πούμε, που να έρθει πριν το ασθενοφόρο για να μπορέσουμε να την ηρεμήσουμε, ας πούμε, τη γυναίκα και να της δώσει πρώτες βοήθειες κτλ. Έγκυος 5 μηνών. Δηλαδή, πόσο δύσκολο ήταν να συμβεί κάτι μοιραίο εκείνη τη στιγμή και αυτή την ώρα να είχαμε τελείως διαφορετική συζήτηση. Για να συζητάμε για ποιο πράγμα? Για το ότι τα παιδιά μας δικαιούνται αυτονόητα, που λέτε κι εσείς, να μπορούν να πάνε στο σχολείο τους με ασφάλεια? Σε όλα τα σχολεία. Δεν μας ενδιαφέρει, ξαναλέω, ούτε το κέντρο, ούτε οι Καλύβες, ούτε το Ηράκλειο, ούτε το Ρέθυμνο. Μάλιστα. Σε όλα τα σχολεία. Πραγματικά θα δώσουμε συνέχεια, δεσμευόμαστε και σαν εκπομπή. Πάνω στο θέμα σας, επειδή γνωρίζω ότι και ο Δήμαρχος, ο κύριος Σημανδυράκης, που μας παρακολουθεί, όπως και η Αντιδήμαρχή του, και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση να στρέψουν το βλέμμα και να δοθεί μια λύση όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχει ευαισθησία. Είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει αντίδραση, γιατί η αλήθεια είναι ότι γενικά έχουμε μια καλή συνεργασία με το Δήμο. Απλά όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τρώνε τόσο χρόνο σε αυτή τη χώρα, για να μην πω για την πόλη μας συγκεκριμένα, θα έπρεπε να κινούνται πιο γρήγορα. Πιθανώς να υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο να είναι σε πλάνο δεκαετίας. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να περιμένουμε 10 χρόνια να συμβούν άλλα 5 ατυχήματα, 6-7, για να φτάσουμε να πούμε όχι, πρέπει να το κάνουμε τώρα. Έξω από το Πολυτεχνείο. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ θερμά. Αυτό. Ευχαριστώ θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά κι εγώ. Να είστε καλά.